σχεδιασμός σας, γιατί σε 3 εβδομάδες περίπου έρχεται η Τσικνοπέμπτη. Κυρία Δαδαμόγια, μπορείτε να ενημερώσετε τον κύριο Κάτανα. Δηλαδή το ερώτημά μου, αν έχει γίνει, το ερώτημά μου, κυρία Δαδαμόγια, είναι αν έγινε συνάντηση με την Επιτροπή των Φανών, με την Επιτροπή των Συλλόγων της Κοζάνης, της πόλης της Κοζάνης, της περιοχής της Κοζάνης και των περιχώρων και των άλλων περιοχών, δηλαδή Σέρβια, Βόλιο κτλ. Και τι χρηματοδότηση προτίθεστε να δώσετε εσείς, γιατί πραγματικά φτάνει καιρός. Έχουμε 3 εβδομάδες τώρα και έχουμε απόκριες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Έχει γίνει συνάντηση με την Επιτροπή των Φανών. Έχει γίνει επαφή όχι με Επιτροπή Συλλόγων, με κάποιους λόγους προκειμένου να δούμε το πλαίσιο πώς θα κινηθούμε στη χρηματοδότηση των πιο μικρών φανών. Υπάρχει ήδη μια πορεία χαραγμένη από την προηγούμενη χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί το 2020, που δεν υλοποιήθηκαν βέβαια όλες οι δράσεις, και έχει γίνει επαφή και με τους πολιτιστικούς συλλόγους της ΕΟΡΔΕΑΣ, έχουν καταθέσει και τα αιτήματά τους και αυτά αξιολογούνται σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Το πιο πιθανό είναι να κινηθούμε στο πλαίσιο το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα μέσω των αναθέσεων catering. Έγιναν και κάποιες προτάσεις προκειμένου να γίνουν και κάποιες επιπλέον δαπάνες, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους φανούς και θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία, εφόσον τελικά ευοδοθεί και πάει καλά, θα το ανακοινώσουμε σε επόμενη φάση. Κύριε Κάτανα. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιάτσο. Με αφορμή τη συζήτηση του κύριου Κάτανα και της κυρίας Δαδαμόγιας, επειδή σε όλες τις περιφερειακές ενότητες λίγο πολύ θα γίνουν εκδηλώσεις, θα γίνουν αποκριάτικες εκδηλώσεις, ο κάθε τόπος με τα δικά του έθιμα και με το δικό του σχεδιασμό, θα είναι καλό να στηρίξουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στους Δήμους, στον κάθε Δήμο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να γίνει ένα σχεδιασμό σε κάθε περιφερειακή ενότητα μέσω του Δήμου να υπάρξει μια χρηματοδότηση για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Σωστά, εφόσον δηλαδή δεν μπορεί να συζητάμε για τη μια περιφερειακή ενότητα, γιατί και εμείς, ξέρετε, μαθαίνονται, μας βλέπει ο κόσμος και υπάρχουν αιτήματα, είναι καλό να γίνει ένα σχεδιασμός άμεσα, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Κάτανας, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι όποιες διεργασίες. Πρέπει άμεσα η περιφέρεια να στηρίξει όλες αυτές τις εκδηλώσεις, κυρίως με χρηματικά ποσά. Ναι, κύριε Γιάτσο, έχετε δίκιο. Άλλωστε υπάρχει ένας σχεδιασμός της περιφέρειας για την ενίσχυση όλων των χωρικών περιφερειών. Αντιπεριφερειών. Οι αντιπεριφερειάρχες θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή που πιο μπροστά η κυρία Δαδαμόγια είπε ότι έγινε.